Γιατί κάποτε η παραγωγή του πλούτου ήταν δούλη, ενώ σήμερα είναι κατά κανόνα μισθωτοί εργαζόμενοι. Γιατί κάποτε το χρήμα έπαιζε μηδαμινό ρόλο, ενώ σήμερα φαίνεται να κυριαρχεί πάνω σε όλου και σε όλα. Γιατί κάποτε τα κράτη οργανώνονταν στη βάση τη πόλη ή τη ευρύτερη περιοχή, ενώ σήμερα στη βάση του έθνου. Με λίγα λόγια, γιατί, πώ και προ τα πού κινείται η ανθρώπινη οικονομία και η κοινωνία. Ακόμα όμω και αν παγώσουμε κάπω το χρόνο στη δική μα εποχή, γιατί υπάρχουν οικονομικέ κρίσει, ανεργία, πληθωρισμό, ανισότητε. Πώ καθορίζονται οι τιμέ των εμπορευμάτων, των μισθών, οι μισθοί, τα επιτόκια. Ποιο είναι ο ρόλο των τραπεζών και θεσμών όπω η Παγκόσμια Τράπεζα. Στο όμορφο ταξίδι του στη γνώση, οι μαθητέ προσκρούν σε αυτά και σε εκατοντάδε ακόμα εξίσου ενδιαφέροντα και προκλητικά ερωτήματα, οικονομικά ερωτήματα, στο πλαίσιο διάφορων μαθημάτων αποκτούν όμως κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής εκείνα τα μεθοδολογικά, ενιολογικά και γνωστικά θεμέλια που απαιτούνται για την κατανόηση αυτών των φαινομένων, για την κατανόηση έστω σε κάποιο βαθμό του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος τους. Ο ρόλος των οικονομικών γνώσεων στην κατανόηση της κοινωνίας απορρέει άμεσα από το γεγονός ότι η οικονομία αποτελεί τη θεμελιακή εκείνη πλευρά της κοινωνίας πάνω στην οποία υψώνονται όλες οι υπόλοιπε. Χωρίς αυτές είναι αδύνατο να ερμηνευτούν όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά και μια σειρά κοινωνικά φαινόμενα, χωρί φυσικά αυτά τα τελευταία να χάνουν ούτε τη σχετική αυτοτέλειά του, ούτε την δυνατότητα να αντιπιδρούν πάνω στην οικονομία. Εξετάζοντα καταρχά την πιο επουσιώδη πλευρά του ζητήματο, θα σημειώσουμε ότι τα οικονομικά μαθήματα περιορίζονται στο εξή σένα. Στο πανελλαδικό σε μάθημα αρχέ οικονομική θεωρία τη τρίτη τάξη, το οποίο μάλιστα διδάσκονται μόνο όσοι επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομία και πληροφορική στα ΑΓΕΛ ή τον τομέα οικονομία και διοίκηση στα ΕΠΑΛ. Κάποια ψήγματα οικονομικών γνώσεων περιλαμβάνονται επίση στο δύο εβδομαδιαίω μάθημα πολιτική παιδεία τη πρώτη Λυκείου, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Παναγιώτη στην αρχή αυτή τη ενότητα, και στο μονόρο εβδομαδιαίω μάθημα οικιακή οικονομία τη πρώτη Γυμνασίου. Επίση, στα ΕΠΑΛ υπάρχει ω μάθημα επιλογή το αρχέ οικονομία τη πρώτη τάξη στον τομέα δίκη και οικονομία και μια σειρά στενά πρακτικά οικονομικά μαθήματα όπω αρχέ λογιστική, logistics και marketing. Βέβαια, στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων παρουσιάζονται με έναν επιφανειακό και μη συνεκτικό τρόπο κάποια οικονομικά φαινόμενα ω βάση κάποιων ιστορικών γεγονότων και κοινωνικών φαινομένων. Αυτό όμω καμία σχέση δεν έχει με την οικοδόμηση του θεωρητικού, ενοιολογικού, οικονομικού οπλοστασίου που είναι απαραίτητο για να δεθούν μεταξύ τους αυτά τα γεγονότα και να κατανοηθούν οι γενικές αρχές κίνησης της οικονομίας και σε αυτή τη βάση και της κοινωνίας. Ωστόσο, το βασικό ζήτημα δεν είναι το ποσοτικό, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή το περιεχόμενο της οικονομικής εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να φανεί με τον πιο καθαρό τρόπο από το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματο Αρχέ Οικονομική Θεωρία, στο οποίο άλλωστε κατατείνουν και κλιμακώνονται και οι όποιε σκόρπιε οικονομικέ γνώσει των υπόλοιπων τάξεων. Το περιεχόμενο τόσο του παλιού όσο και του νέου προγράμματο σπουδών κινείται πάνω στον ίδιο άξονα. Στο μάθημα αυτό διδάσκονται όχι γενικά η οικονομική θεωρία, αλλά ένα μείγμα εκείνων των οικονομικών θεωρητικών ρευμάτων, τα κοινά θεμέλια των οποίων τέθηκαν από τη δεκαετία του 1870 και τα οποία ο Μάρξ χαρακτήριζε χιδαία πολιτική οικονομία, ακριβώ για να αναδείξει το γεγονό. Ότι δεν προσπαθούν να εμβαθύνουν θεωρητικά στην ουσία των οικονομικών φαινομένων, όπω η πρόδρομή του κλασική πολιτική οικονομία, αλλά αρκούνται στην απολογητική υπεράσπιση τη καπιταλιστική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματο αποτελεί ένα μείγμα στοιχείων τη λεγόμενη νεοκλασική οικονομική θεωρία και τη κεντσιανή οικονομική θεωρία, με σαφέστατη κυριαρχία τη πρώτη η οποία έτσι και αλλιώς από τη δεκαετία του 1970 είναι και εκείνη που κουμπώνει περισσότερο με τις ανάγκες της κεφαλοκρατικής εισόρευσης. Συνεπώς, ο στόχος που θέτει το νέο πρόγραμμα σπουδών να ερμηνεύουν οι μαθητές κριτικά οικονομικούς όρους, οικονομικές θεωρίες, ιδέες και οικονομικά υποδείγματα, μάλλον θα έπρεπε να μεταφραστεί στην πράξη, στο στόχο, να ερμηνεύουν κριτικά οποιαδήποτε οικονομική θεωρία δεν εκθιάζει τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της οικονομίας. Αλλάζει ωστόσο κάτι στο νέο πρόγραμμα σπουδών αυτού του μαθήματος. Οι αλλαγές μπορούν να συνοψιστούν στις εξή τρει. Πρώτον, αυξάνεται ο όγκος του διδασκόμενου υλικού με αποτέλεσμα να μειώνεται ποσοτικά η απόσταση ανάμεσα στο συγκεκριμένο σχολικό μάθημα και τα μαθήματα του πρώτου έτους των οικονομικών πανεπιστημιακών τμήματων. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονό ότι το μάθημα διδάσκεται μόνο σε όσου επιλέγουν τη συγκεκριμένη ομάδα προ Ανατολισμού, αλλά και ότι οι εβδομαδιαίε ώρε διδασκαλία έχουν αυξηθεί από το 2019 από τι 3 στι 6, αυτή η αύξηση τη ύλη είναι συμβατή με τη μετατροπή τη τρίτη. Διαπιστώνουμε ότι αυτή η αύξηση τη ύλη είναι συμβατή με τη μετατροπή τη τρίτη λυκείου σε τάξη προθάλαμο του Πανεπιστημίου χωρί εγκύκλο χαρακτήρα. Δεύτερον, Πέραν τη αύξηση, υπάρχει και αναδιάταξη ενό μέρου του υλικού. Και τρίτον, έχουν ενισχυθεί δραστικά οι ενδεικτικέ δραστηριότητε κάθε ενότητα και ιδιαίτερα εκείνε που περιλαμβάνουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Όσον αφορά τώρα κάποιε πιο συγκεκριμένε προσθήκε, αξίζει να αναφερθεί ότι στο νέο πρόγραμμα σπουδών εισάγεται η νεοκλασική ανάλυση των λεγόμενων οικονομικών ευημερία, η οποία ρητά δηλώνει ότι η αγορά είναι ο μόνο τρόπο για να οδηγηθούμε στη λεγόμενη διανεμητική αποτελεσματικότητα, και συνεπώ τη μεγιστοποίηση τη κοινωνική ευημερία. Επίση, έχει προσθεθεί η ανάλυση τη μακροχρόνια ισορροπία τη αγορά, τόσο από νεοκλασική όσο και από κινησιανή σκοπιά. Τέλο, έχουν προσθεθεί και κάποια στοιχεία τη λεγόμενη νεοκλασική σύνθεση των δύο κυρίαρχων αστικών οικονομικών ρευμάτων, όπω η λεγόμενη Καμπύλη Φίλιπ, καθώ και η παρουσίαση θεσμών όπω η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, με το πρόγραμμα σπουδών να μα προτείνει μάλιστα ω ενδεικτικέ δραστηριότητε για την κατανόηση του ρόλου του την επίσκεψη των ίδιων των ιστοσελίδων του. Συνολικά, πρόκειται για γνώσει οι οποίε από τη μία εστιάζουν στι πιο επιφανειακέ, τι πιο στενά χρηστικέ για το μελλοντικό εργαζόμενο πλευρέ λειτουργία τη καπιταλιστική οικονομία, ενώ από την άλλη όχι μόνο δεν θέτουν τι βάσει για την κατανόηση τη ουσία των οικονομικών φαινομένων και τη κίνηση τη οικονομία, αλλά σαφώ στέκονται εμπόδιο σε αυτή. Το πρόβλημα ξεκινάει από τον ίδιο τον προσδιορισμό του αντικειμένου τη οικονομική επιστήμη και κατά προέκταση του συγκεκριμένου μαθήματο. Παρά την έλλειψη βιβλίου, από τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και από τι ενδεικτικέ δραστηριότητε του πρώτου κεφαλαίου του νέου προγράμματο σπουδών, γίνεται σαφέ ότι η οικονομική επιστήμη προσδιορίζεται με βάση τον διαβόητο πια νεοκλασικό ορισμό τη από το Ρόμπι από το 1932, σύμφωνα με τον οποίο τα οικονομικά είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά ω μια σχέση ανάμεσα σε συγκεκριμένου σκοπού και σε σπάνια μέσα με εναλλακτικέ χρήσει. Από τη μία απεριόριστε ανάγκε, από την άλλη περιορισμένα μέσα για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, εξού και η ανάγκη των επιλογών από του λεγόμενου οικονομικού παράγοντε, τι επιχειρήσει και του καταναλωτέ. Αυτή η σκέψη, η οποία μάλιστα ανάγεται ρητά σε κύριο οικονομικό πρόβλημα, αποτελεί τον πυρήνα τόσο του παλιού όσο και του νέου προγράμματο σπουδών. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, το αντικείμενο τη συγκεκριμένη επιστήμη δεν είναι οι κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους κατά την παραγωγή και κυκλοφορία των προϊόντων, αλλά οι τεχνικές σχέσεις ανάμεσα στο μεμονωμένο άνθρωπο και τα σπάνια μέσα. Δηλαδή, η αποδοτικότερη, με όρους αγοράς, αξιοποίηση των τελευταίων από τον πρώτο. Η άρνηση άλλωστε του κοινωνικού της, χαρακτήρα, της, συγκεκριμένη επιστήμης εκφράστηκε και στη μετονομασία της από τις αρχές του 20ου αιώνα, από πολιτική οικονομία σε οικονομικά. Ενώ αντίστοιχη με το νομασία, από πολιτική οικονομία σε αρχές οικονομικής θεωρίας, υπέστηκε το σχολικό μάθημα προ 20 αιτίας. Αφετηρία, λοιπόν, δεν είναι η κοινωνική παραγωγή, αλλά το μεμονωμένο άτομο και οι επιλογές του. Γι' αυτό και η ανάλυση ξεκινά με την ανάλυση των επιλογών του Ναυαγού Ροβινσόνα Κρούσου από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντεφόε, με ένα παράδειγμα δηλαδή στο οποίο δεν υπάρχει καν κοινωνία, παρά μόνο ένας μεμονωμένος άνθρωπος και η φύση. Και όπως είναι αναμενόμενο, το μεμονωμένο άτομο, ο homo economicus όπως αποκαλείται, φέρει τα αποτρόπαια αντικοινωνικά χαρακτηριστικά του καπιταλισμού, αφού προσδιορίζεται ρητά ως μια μηχανή συνεχόμενων εγωιστικών υπολογισμών μεγιστοποίηση της ατομικής του χρησιμότητας, είτε ως καταναλωτής, είτε ως παραγωγός επιχειρηματίας. Αυτό ο κοινωνικό Φραγκεστάιν, μάλιστα, προβάλλεται ω η αιώνια αμετάβλητη ανθρώπινη φύση. Σε κάθε περίπτωση, εστιάζοντα το τεχνικό ζήτημα τη αξιοποίηση των πόρων για την παραγωγή προϊόντων, ένα ζήτημα που ισχύει σε κάθε τρόπο παραγωγή, επιτυχάνονται με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Από τη μία, μένει εκτό μελέτη στο κριτήριο αυτής της π .χ. το κριτήριο αυτή τη αξιοποίηση, π.χ. το κέρδο στον καπιταλισμό ή οι κοινωνικέ ανάγκε στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, και από την άλλη αποκρύβεται ο ιστορικά διαφοροποιούμενος χαρακτήρας του κάθε τρόπου παραγωγής, δημιουργώντας την εντύπωση της αιωνιότητας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αλήθεια, πώς μπορεί να κατανοηθεί με την επικέντρωση στη σχέση απεριόριστες επιθυμίες, περιορισμένη πόρη, αντί στη σχέση παραγωγικές δυνάμεις, σχέση παραγωγής, το πέρασμα από το δολοκτητικό στο φεουδαρχικό και από εκεί στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Τέλο, η παρουσίαση τη σχετική ανεπάρκεια των πόρων ω αιτία τη μη ικανοποίηση των αναγκών έχει ξεκάθαρα απολογητικό χαρακτήρα. Αλήθεια, πόσο μπορεί να μα βοηθήσει αυτό ο ορισμό για την ερμηνεία τη ανέχεια του φτωχότερου 55% του παγκόσμιου πληθυσμού, το οποίο σύμφωνα με τη φετινή έκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο τη Τράπεζα Credit Suisse κατέχει αθρηστικά μόλι το 1-3% του παγκόσμιου πλούτου, τον οποίο παρεπιπτόντω αυτή παράγουν σε μεγάλο βαθμό, Επίση, το ίδιο το επίπεδο ανάπτυξη τη παραγωγή δεν είναι αυτό που γενικά καθορίζει τόσο τις ανάγκες, προσδιορίζει τόσο τι ανάγκε όσο και τη δυνατότητα ικανοποίησή του. Προσωπικά τουλάχιστον δεν θυμάμαι ποτέ τον παππού μου να παραπονιέται για καμιά ανικανοποίητη ανάγκη του για τάμπλετ, ούτε τον εαυτό μου να νιώθει ω παιδί καμία ανάγκη για κινητό τηλέφωνο ε, ω παιδί. Πέραν του ορισμού, αλλά και σε σημαντικό βαθμό ω του, προκύπτουν μια σειρά ακόμα προβλήματα που στέκονται εμπόδιο στη δημιουργία ουσιαστική οικονομική αντίληψη από το μαθητή. Α δούμε σύντομα πέντε από αυτά. Πρώτον, η αποκλειστική διδασκαλία τη έννοια προϊόντα ή το συνώνυμό τη οικονομικά αγαθά και η απουσι... Και η απουσία τη παραμικρή αναφορά στη διάκριση ανάμεσα στι έννοιε προϊόντα και εμπορεύματα στέκεται εμπόδιο στην κατανόηση τη ουσία και τη κίνηση τη καπιταλιστική οικονομία. Αλήθεια, πώ μπορούν να κατανοηθούν φαινόμενα όπως η ενσωματωμένη αχρίστευση, δηλαδή η ενσωμάτωση μηχανισμών στα εμπορεύματα για να χαλάν πιο γρήγορα, χωρί την ανάδειξη του γεγονότο ότι στη σημερινή οικονομία δεν παράγονται γενικά προϊόντα με κριτήριο τι ανάγκε, αλλά εμπορεύματα με κριτήριο το κέρδο. Δεύτερον, η διδασκαλία τη λεγόμενη συμπεριφορά του καταναλωτή, η οποία έχει ενισχυθεί στο νέο πρόγραμμα σπουδών, αποτρέπει την κατανόηση του θεμελιώδου προσδιοριστικού χαρακτηριστικού τη σημερινή οικονομία σε σχέση με τι υπόλοιπε, το οποίο δεν είναι φυσικά η κατανάλωση προϊόντων, αλλά η ύπαρξη τη μισθωτή εργασία και η σχέση τη με το κεφάλαιο. Αλήθεια, πόσο συμβάλλει η εστίαση στη συμπεριφορά του καταναλωτή, δηλαδή στα κριτήρια αγορά εμπορευμάτων, στην κατανόηση του βασικού ζητήματο, δηλαδή των όρων και των σχέσεων παραγωγή κάτω από τι οποίε παράγονται όσα καταναλώνονται. Τρίτον, η παρουσίαση του μισθού ω ενό στοιχείου κόστου που μαζί με άλλα κόστη συνδιαμορφώνει την τιμή του εμπορεύματο εμποδίζει την κατανόηση του γεγονότος ότι όλο ο πλούτο αλλά και όλε οι μορφέ καπιταλιστικού κέρδου έχουν ω πηγή του την εργασία των μισθωτών εργαζόμενων ω το μοναδικό ενεργητικό και όχι παθητικό στοιχείο τη παραγωγική διαδικασία. Αλήθεια, αν τα μέσα παραγωγή δημιουργούν εξίσου νέα αξία. Τότε, γιατί οι λογιστέ των επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι πρακτικοί άνθρωποι, τα αποσβαίνουν στο 100% τη αξία του, αποδεχόμενοι άρρητα ότι το μόνο που αυτά κάνουν είναι να μεταβιβάζουν την αξία του στο τελικό εμπόρευμα, χωρί να παράγουν ούτε κόκο νέα αξία. Τέταρτον, η ανάδειξη τη σχέση ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά ω τη αποκλειστική και βασική βάση σχηματισμού των τιμών αποκλείει την κατανόηση τη μακροχρόνια κίνηση των τιμών που βασίζεται στην κίνηση των αξιών του, δηλαδή του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασία που απαιτείται για την παραγωγή του. Αλήθεια, πώ μπορεί να κατανοηθεί χωρί εστίαση στην παραγωγικότητα τη εργασία και στη μείωση του αναγκαίου χρόνου εργασία για την παραγωγή προσωπικών υπολογιστών το γεγονό ότι τα πρώτα PC είχαν τη δεκαετία του 1960, παρά τις πολύ μικρές δυνατότητές τους, αξία ίση με 30.000 και 40.000 σημερινά δολάρια, ενώ σήμερα πολύ πιο αναπτυγμένα υπολογιστικά συστήματα είναι ενσωματωμένα σε ένα κινητό αξία 150 ή σε ένα λάπτοπ αξία 400-500 ευρώ ή δολαρίων. Πέμπτον και τελευταίο από τα παραδείγματα, η εστίαση στο σχήμα του λεγόμενου τέλειου ανταγωνισμού, ο οποίο προποθέτει την εντελώ παθητική επιχείρηση, η οποία είναι απλώ δέκτη τιμών κατά την αστική οικονομική ορολογία, δεν μπορεί να προσδιορίσει τιμέ, και μάλιστα σε κατάσταση ισορροπία, και η οποία σε κατάσταση ισορροπία έχει μηδεν, μηδενικά κέρδη, αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για την κατανόηση μια σειρά φαινομένων. Αλήθεια, πόσο συμβάλλει η προβολή αυτή τη εικόνα τη ταπεινή και ενοχελική επιχείρηση στην κατανόηση φαινομένων όπω η εμπορική πόλεμη, ο τεχνολογικό ανταγωνισμό, ακόμα και η κατασκοπία, οι επιθετικέ εξαγορέ και συγχωνεύσει. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι άπειρα. Η κοινή στενισταμένη όλου αυτού του σώματο διδασκαλία δεν είναι η καλλιέργεια του οικονομικού γραμματισμού, όπω αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών, αλλά από τη μία ο εφοδιασμό των μελλοντικών εργαζόμενων με κάποιε επιφανειακέ χρηστικέ οικονομικέ γνώσει, και από την άλλη η παρουσίαση του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού τρόπου οργάνωση τη οικονομία ω αιώνιου και επωφελού για όλου. Η ουσιαστική κατανόηση του τρόπου λειτουργία τη καπιταλιστική οικονομία θα προϋπέθεται τη διδασκαλία των βάσεων της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας. Κάτι τέτοιο είναι φυσικά δύνατο στο αστικό σχολείο. Σε αυτό το σχολείο καλούμαστε να δράσουμε σε εχθρικό έδαφος. Και όπως και στο στρατιωτικό πεδίο, η δράση σε εχθρικό έδαφος προϋποθέτει την εξαιρετικά καλή γνώση τόσο του, αντα... του αντιπάλου όσο και των ίδιων όπλων. Προϋποθέτει όμως και την εξαιρετικά προσεγμένη επιλογή των κινήσεων. Συνεπώ, οφείλουμε να κοπιάσουμε, οφείλουμε να μελετήσουμε βαθιά την επιστήμη μα, οφείλουμε να πειραματιστούμε για την έβρεση εύστοχων τρόπων διάνοιξη ρηγμάτων σε αυτό το σώμα διδασκαλία. Με λίγα λόγια, οφείλουμε να σταθούμε στο ύψο τη κομμουνιστική μα στράτευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον σύντροφο